Με τώρα στον κύριο Απόστολο Λίτρα να δούμε και το θέμα της 12χρονης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εδώ ουσιαστικά έτσι. Έχουμε τώρα... Μια κουβέντα, παιδιά, θα πω για τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ θέλω να το πω με τα 38 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Μην πιστεύει ο κόσμος ότι αθωώνεται κάποιος, ενώ δεν είναι αθώος. Βέβαια, πολύ σωστό. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί ακούς και σου λέει καλά, εντάξει, αυτοί θα την αθώσουν. Καλά, αυτόν θα τον αθωρώσουν. Δεν είναι έτσι. Δεν αθώνεται κανείς αν είναι ένοχος. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία εμείς τώρα. Όχι, το λέω γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι αν, παράδειγμα, ένας άνθρωπος έχει κάνει ένα φόνο, ότι αν πάρει την καλύτερη υπεράσπιση, θα την γλιτώσει και δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως. Ποτέ άνθρωπος ένοχος δεν αθώθηκε. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Λίτρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Λίτρα, καλημέρα και σε εσάς. Είναι ραγδαίες, όπως είπαμε, οι εξελίξεις. Έχουμε απανωτές συλλήψεις για την υπόθεση της 12χρονης. Έχουμε 18 άνδρες που είναι προφυλακισμένοι. 18. Σε μια γειτονιά του Κολωνού, οι οποίοι είναι σοκαρισμένοι και είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, κυριολεκτικά είναι γείτονες και πατεράδες οι ίδιοι. Ακριβώς. Και έχουμε και έναν διαιτητή, ο οποίος απολογείται την Τρίτη τελικά. Ήταν να απολογηθεί εχθές, απολογείται την Τρίτη. Παρακαλώ. Και δεν ξέρουμε και τη συνέχεια, γιατί εγώ αυτό που προβλέπω είναι ότι θα υπάρχουν και άλλες συλλήψεις. Δεν θα σταματήσουμε δυστυχώς στους μέχρι τώρα που γνωρίζουμε κατηγορούμενους. Από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι θα υπάρχουν και άλλες συλλήψεις. Και πολύ φοβάμαι ότι θα κληθεί εκ νέου οι 12χρονοι για αναγνωρίσεις νέων ατόμων. Και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες για κάποια πολύ γνωστά μέλη της ελληνικής κοινωνίας ότι ενδεχομένως να εμπλέκονται στην υπόθεση. Βέβαια, κάποιοι βγήκαν και μίλησαν για τρόλ, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούστηκαν και παράξενα ονόματα. Όλο αυτό είναι σε μια εξέλιξη. Πείτε μας για τη 12χρονη και τη μητέρα της τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, η 12χρονη είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ψυχολογική. Δεν υπάρχει κοινωνική μέρημνα, έτσι οφείλω να το πω. Το παιδάκι, παρότι υπήρχε υπόσχεση ότι θα υπάρχει κατοίκον διδασκαλία, δεν υπάρχει. Επίσης, ο ψυχολόγος που την παρακολουθεί ανά 15 ημέρες βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που κατοικεί το παιδί. Πραγματικά δεν ξέρω αυτό το παιδί πραγματικά πώς θα ορθοποδήσει. Πραγματικά δεν παραμένει μπορώ με τους συγγενείς της τώρα, με παππούδες και γιαγιάδες. Δεν σας άκουσα. Λέω, παραμένει σε συγγενικά της πρόσωπα. Μένει, διαμένει με τη θεία το με τη θεία. Άρα παραμένει ουσιαστικά συγγενικά πρόσωπα. Συγγενικά πρόσωπα, ναι. Άρα παραμένει το αίτημα να βγει η μητέρα κάποια στιγμή, γιατί τα παιδιά θέλουν να βγει η μητέρα. Ακούστε, εμείς περιμένουμε να απολογηθούν και οι κατηγορούμενοι υπόλοιποι, να δώσει και τη συμπληρωματική κατάθεση ο Μίχος που έχουμε ακούσει και από εκεί και μετά θα υποβάλουμε νέο αίτημα. Να σας θυμίσω, δε, που το ξέρει και η κυρία Μαύρο εκεί καλύτερα, υπάρχει μια δικαστής εκ των τριών, η οποία ήταν εισηγήτρια στην υπόθεση, η οποία ουσιαστικά αυτό που ανέφερε στο σκεπτικό του βουλεύματος ήταν ότι η μητέρα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη και ότι πράγματι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Παρά τα αυτά, βέβαια, δύο συναδελφοί της είχαν αντίθετη άποψη, γι' αυτό και συνεχίζεται η κράτησή της. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λίτρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.